Είμαστε αντιμέτωποι με σύνθετες εξελίξεις, με προβλήματα μεγάλα που δημιουργούν ένα ασφιχτικό πλαίσιο στη δύσκολη καθημερινότητα για την πλειοψηφία του λαού μας. Πραγματικά, από την καπιταλιστική κρίση στην πανδημία και μετά στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ο λαός μας βιώνει την καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο το μεγαλείο. Σε αυτές τις συνθήκες επιλέγουμε, μαζί με την οργάνωση αντιστάσεων και αγώνων απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, μαζί με τις αγωνιστικές διεργασίες που στα σχολεία βάζουν στο στόχαστρό τους τα συνεχόμενα μέτρα της κυβέρνησης, να ανοίξουμε τη συζήτηση πάνω στην πρότασή μας για το σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας. Από αυτή την άποψη, η σημερινή συζήτηση δεν είναι μακριά από την επικαιρότητα του πολέμου. Γιατί μια πλευρά του πολέμου, που άλλωστε είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα βίαια μέσα, είναι και ο ιδεολογικός και μορφωτικός πόλεμος που εξαπολύει η αστική τάξη στα παιδιά του λαού. Στιγμιότυπο αυτής της επίθεσης είναι και τα νέα προγράμματα σπουδών που δημοσιεύτηκαν. Φίλες και φίλοι, πολλά ερωτήματα κατακλείζουν τη σκέψη μας. Γιατί παρόλη την προσπάθεια εκπαιδευτικών, τα παιδιά δεν μαθαίνουν ουσιαστικά? Γιατί ο γονιός δυσκολεύεται να βοηθήσει τα παιδιά του την ίδια στιγμή που είναι πιο μορφωμένος από τους δικούς του γονείς? Φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα στο περιεχόμενο της εργασιακής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών που έχουν την ευθύνη να διδάξουν, των μαθητών που έχουν την ευθύνη να μαθαίνουν, των γονιών που έχουν την ευθύνη να δημιουργούν ένα περιβάλλον ευνοϊκό στη μόρφωση. Μελέτες επί μελετών προσπαθούν να φωτίσουν τις διάφορες πλευρές του προβλήματος. Δείκτες επί δικτών και κουτάκια που ποσοτικοποιούν τα αποτελέσματα. Στατιστικές του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωνάζουν «αλλάξτε ρότα» και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται. Ζαλίζεται κανείς από τις καινοτομίες σε εισαγωγικά στην εκπαίδευση και την αγωγή, από τα πολυάριθμα πρότυπα σχολεία του μέλλοντος, όμορφες λεξούλες που όμορφα καίγονται από τη βασανιστική πείρα της σχολικής τάξης, αλλά και από το γεγονός ότι έχουν παράξει αποτελέσματα στο σχολείο, στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Απέναντι στην καταιγίδα των κοσμογονιών, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα βασικά, στα θεμελιώδη. Όχι για να κρυφτούμε στην ασφαλή φωλιά των κλασικών απαντήσεων, αλλά για να δούμε με φρέσκα ματιά το παρόν. Συζητάμε για τα εκπαιδευτικά προβλήματα, αλλά δίνουμε βάρος στη λέξη προβλήματα, ενώ μας ξεφεύγει η λέξη εκπαίδευση. Η σχολική εκπαίδευση, λοιπόν, αυτό είναι το κύριο. Σε αυτή συμμετέχουν άμεσα σήμερα στην Ελλάδα πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί. Και φυσικά όλοι έχουν περάσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από αυτή. Τι είναι λοιπόν η εκπαίδευση? Είναι η οργανωμένη διαδικασία μετάδοσης της πείρας, της αφομοίωσης των γνώσεων, των μεθόδων, των συνηθιών που αποτελούν το βασικό μέσο προετοιμασίας για τη ζωή και την άσκηση της κοινωνικής εργασίας. Η εκπαίδευση υπηρετεί τους κάθε φορά κοινωνικούς σκοπούς της αγωγής και της μόρφωσης, δηλαδή τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει και διαπαιδαγωγεί η κοινωνία. Είναι μια διαδικασία που καθορίζεται από το επίπεδο της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και των κοινωνικών σχέσεων, και από τότε που θεσμοθετήθηκε μέσα στις οργανωμένες κοινωνίες, έχει προφανή ταξικό χαρακτήρα. Και αφού έχει ταξικό χαρακτήρα, έχει και ιδεολογικό χαρακτήρα. Και ο προβληματισμός, τα ερωτήματα, οι λύσεις που προτείνονται για τα προβλήματά της, τα εκπαιδευτικά προβλήματα, έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αν θέλετε, ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν παίρνουμε θέση, η θέση μας είναι ιδεολογική. Και αν αυτό ισχύει γενικά, στις μέρες μας, παρατηρούμε και κάτι άλλο. Η ίδια η ζωή έχει γίνει πιο ιδεολογική. Γιατί η ίδια η ζωή, η εργασία, έχει αποκτήσει, έχει ενσωματώσει πιο έντονα το στοιχείο της διάνοιας στην καθημερινότητά μας. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τη συνεχή αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ολοκληρώνουν το σχολείο, που ολοκληρώνουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα, πιο πολλοί, αν όχι όλοι, έχουν γνώμη για την εκπαίδευση. Έχουν γνώμη για τα κοινωνικά προβλήματα και φυσικά και για τα εκπαιδευτικά προβλήματα.
Και φυσικά έχουν μεγαλύτερη απέτηση και για γνώση. Έστω ως εφόδιο για τη ζωή, ως εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση. Να ζήσεις καλύτερα από μένα, παιδί μου. Πόσες και πόσοι από εμάς δεν το ακούσαμε αυτό. Ένα συνέστημα που έβλεκε μέσα του την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι μοχλός για να ζήσουμε καλύτερα, ίσως χωρίς να έχουμε κάποιον από πάνω μας, ίσως για να μην δουλεύουμε με γράσα στα χέρια μας, με λάσπες, στο λιοπύρι. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή την εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα δίνει την καρδιά του προβλήματος. Το τι άνθρωπο επιδιώκει να διαμορφώσει η κοινωνία και τι καθήκοντα αναθέτει στην εκπαίδευση, στο σχολείο, για να γίνει αυτός ο άνθρωπος πραγματικότητα. Φυσικά δεν είναι ένας ο άνθρωπος, γιατί και η κοινωνία δεν είναι ομοιόμορφη. Και κακά τα ψέματα, στις μέρες μας είναι ακόμα πιο σύνθετη, πιο διαφοροποιημένη, όμως τον πυρήνα της πιο πολλωμένη. Απ' τη μία ο κόσμος της εργασίας, απ' την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου. Σταθερή και μόνιμη αντίφαση η τελευταία, που παράγει συνεχώς έναν διπλό κόσμο. Ένα κόσμο ανεκπλήρωτων δυνατοτήτων. Να τη γράφουμε στην πρόταση του κόμματος για το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας. Οι αντιφάσεις της καπιταλιστικής παραγωγής επιδρούν και στην αστική εκπαίδευση. Έτσι, ενώ από τη μία η καπιταλιστική παραγωγή προϋποθέτει ολοένα και πιο ανεπτυγμένες ικανότητες από την πλευρά της σύγχρονης εργατικής τάξης, ενώ χρειάζεται ολοένα και περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας των εργαζομένων, φαντασία, δημιουργικότητα κλπ., προς όφελος της κερδοφορίας της, απ' την άλλη ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αναπτύξει σε αυτήν την εργατική τάξη το σύνολο των ικανοτήτων που επιτρέπει και απαιτεί το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε, συνυπάρχουν πιο έντονα στην εποχή μας. Η σχετική ημιμάθεια, η αδυναμία του ανθρώπου να συγκροτήσει ένα στέρεο μεθοδολογικό υπόβαθρο ανάλυσης του κόσμου, παρακολούθηση των αλλαγών με τη συσσόρευση γνώσεων, με την πολλαπλότητα πηγών πληροφόρησης, με την πρόσβαση ολοένα και περισσότερο ανθρώπων σε αυτές. Ανεκπλήρωτες δυνατότητες. Αυτό παράγει και στην εκπαίδευση ο καπιταλισμός. Και όσο ζούμε σε μια κοινωνία που παράγει και αναπαράγει ανεκπλήρωτες δυνατότητες, νέες αντιφάσεις εμφανίζονται. Παλιά νέα προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Στενεύουν οι ορίζοντες των νέων, όμως δεν είναι καθαρό ποιος στενεύει τους ορίζοντες, ποιος κλείνει τους δρόμους. Όμως η συνέστηση αυτής της κατάστασης, όσο δεν γίνεται επίγνωση και συνείδηση, εκφράζεται αρνητικά και μέσα στην τάξη. Στο παιδαγωγικό κλίμα. Στο πόσες φορές σταματάει το μάθημα ο εκπαιδευτικός για να βάλει σε τάξη τα παιδιά. Κάνει ολόκληρες μελέτες όσα για να εντοπίσει αυτό το φαινόμενο της πειθαρχίας στην τάξη. Ακόμα και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι οι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο εκπονεί όσα. Το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια σχολική κοινότητα, για παράδειγμα, είχε αδυνατήσει το 2015 σε σχέση με το 2003, μας πληροφορεί μια έρευνά του. Εκφράζεται σε φαινόμενα που τόσο συχνά δεν εντοπίζαμε παλιότερα, όπως το bullying. Εκφράζεται πάνω απ' όλα στο στέρεμα της μορφωτικής διαδικασίας από τα δημιουργικά στοιχεία της. Κοινώς, το αστικό σχολείο λαχανιάζει. Και η αστική τάξη με τις κυβερνήσεις της παίρνει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Έχει σύγχρονα μέσα, έχει πανεπιστήμια, έχει ινστιτούτα. Γιατί δεν βρίσκει λύσεις? Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε «δεν βρίσκει λύση». Δεν είναι δά και τόσο ανίκανο το κεφάλαιο. Στις μέρες μας, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, επιβεβαιώνονται περίτρανα τα λόγια του Μάρξ. Η σύγχρονη αστική κοινωνία μοιάζει με το μάγο εκείνο που δεν καταφέρνει πια να κυριαρχήσει πάνω στις καταχθόνιες δυνάμεις που ο ίδιος κάλεσε. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στο μάγο, δηλαδή στην ουσία της καπιταλιστικής κοινωνίας, τα κίνητρα ανάπτυξης και σχεδιασμού της σχολικής γνώσης. Αυτός ο μαγικός κόσμος του κεφαλαίου εμφανίζεται μπροστά μας και όταν συζητάμε για τα νέα προγράμματα σπουδών που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και τα εργαστήρια δεξιοτήτων που εντάσσονται στα σχολεία φέτος. Ο μαγικός κόσμος, όπου το παλιό εμφανίζεται σαν νέο, ενώ το όποιο πραγματικά νέο δουλεύει για να συνεχίζει να υπάρχει το παλιό. Με απλά λόγια, το παλιό, δηλαδή η άποψη ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον κόσμο στην ουσία του, ντύνεται το μανδύα του νέου. Γιατί νέο δεν μπορεί να είναι ή τελικά
θεολογική άποψη ότι είναι άγνωστη η βουλή του Κυρίου, του δίθεν βιωματικού, γιατί το βίωμα έχει ουσία. Έχει την αλήθεια του που βρίσκεται στη συνάντηση των πολλών και όχι στην απομόνωση στο μικρό κόσμο του καθενός. Το πραγματικά νέο, δηλαδή η ενασχόληση με σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, με τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, δουλεύει για το παλιό, για να γίνουν πιο αποδοτικοί για το κεφάλαιο, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, οι αυριανοί εργαζόμενοι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάγκη εξυγχρονισμού των σχολικών εγχειριδίων, των προγραμμάτων σπουδών, του σχολικού μαθήματος και της συνολικής μορφωτικής και διαπαιδαγωγικής λειτουργίας του σχολείου. Στις κατευθύνσεις των νέων προγραμμάτων σπουδών που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, το ΚΚΕ αντιπαραθέτει συνολική κριτική και σύγχρονη επιθετική πρόταση μορφωτικής ανύψωσης και ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς. Δεν είναι ουσιαστικά νέα η διαθεματικότητα. Δηλαδή, η διάχυση μεγάλου μέρους των μαθημάτων σε επιμέρους θέματα που θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερη μηχανιστική συνένωση σκόρπιων πληροφοριών που εκτός από κάποιες χρηστικές δεξιότητες στην αναζήτηση στοιχείων και τη χρήση πολλαπλών πηγών, κανένα ουσιαστικό κατασταλάγμα δεν αφήνουν στη διανοητική συγκρότηση των μαθητών. Δεν αποτελεί απάντηση στην αναγκαία μετάβαση από το μέρος στο όλο, αλλά συνιστά τσιμπολόγημα μερών της πραγματικότητας χωρίς δυνατότητα συνολικών συνδέσεων. Εμείς διαχωρίζουμε την επιστημονική διασύνδεση ανάμεσα στα μαθήματα με τη διαθεματικότητα. Η πρώτη είναι αντικειμενική και προοδευτική από τη φύση της. Εκφράζει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις μορφές κίνησης της πραγματικότητας, τις διαφορετικές πτυχές μελέτης της ενότητάς της. Η διαθεματικότητα, όπως γίνεται σήμερα, είναι αποσπασματική μετάβαση από μέρος σε μέρος. Πραγματικά νέο είναι τα θεμελιώδη ζητήματα για την κατανόηση του σημερινού κόσμου και την τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν να εξετάζονται από κοινού, με την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και άρα χωρίς μονομέρειες, επικαλύψεις και υπερβολές. Το ζήτημα είναι να υπάρξει σύνθεση στη διδακτική των διάφορων επιστημονικών κλάδων και μαθημάτων, ώστε το κάθε μάθημα να συμβάλλει μέσα από την ιδιαίτερη λειτουργία του και σύμφωνα με την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού, του εφήβου, στην ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, να εξασφαλίζεται η σύνδεση της φιλοσοφίας με τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, η ιστορία με τη βιολογία, η γλώσσα με την ιστορία, την αισθητική αγωγή, η γεωγραφία με την ιστορία, τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών με την ιστορία και άλλα, στη βάση μιας επιστημονικής, υλιστικής αντίληψης για τον κόσμο, διευκολύνοντας και την κατανόηση του κόσμου ως οργανικού όλου. Δεν είναι καινοτόμο γενικά και αόριστα η βιωματική μάθηση. Γιατί η βιωματική μάθηση, που είναι παιδαγωγικά αναγκαία ως κίνητρο γνώσης αλλά και ως μέθοδος κατάκτησης της αντικειμενικής αλήθειας, είναι ολέθριο να ταυτίζεται με τον υποκειμενισμό, την άρνηση της ύπαρξης νόμων στην κίνηση της ύλης, της κοινωνίας, στην ταύτιση της γνώσης με τη γνώμη. Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό, το παράδειγμα της Υπουργού Παιδείας, ότι οι μαθητές δεν θα αποστηθίζουν, αλλά θα βιώνουν ρόλους ιστορικών προσωπικότητων. Το να κατανοήσουν σήμερα οι νέοι την παθολογία, την τραγωδία, το τραύμα του πολέμου, είναι μόνο ένα μέρος της ιστορικής προσέγγισης και αν μείνουμε σε αυτό, είμαστε μονόπλευροι. Το ουσιαστικό μέρος είναι η αναζήτηση των αιτιών, των κινητήριων δυνάμεων και η άδικη πράξη και συμπεριφορά των ισχυρών. Πραγματικά νέο είναι σε όλα τα μαθήματα να εξηγείται σε ποια ερωτήματα δόθηκαν από τους επιστήμονες απαντήσεις, που σήμερα τις παρουσιάζουμε πράγματι σαν έτοιμη γνώση στους μαθητές. Να γίνεται κατανοητό ότι οι ερευνητές δεν άρχισαν με ορισμούς, αλλά κατέληξαν σε ορισμούς. Να διδάσκονται δηλαδή τα παιδιά ότι οι επιστημονικές γνώσεις είναι αποτέλεσμα έρευνας, γνωστικών αντιφάσεων που λύθηκαν και όχι αλήθειες που έπεσαν από τον ουρανό στα κεφάλια κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων. Πραγματικά νέο δεν είναι η επέκταση των δεξιοτήτων. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορούν οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, την οικονομία,
που απαιτούν τα νέα εργαλεία της παραγωγής. Οι δεξιότητες βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία και έχουν βρει έκφραση στα βιβλία των μαθητών, ενώ πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σε απόλυτη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι να γενικευτούν εις βάρος της γενικής μόρφωσης. Οι δεξιότητες αποτελούν απάντηση κυρίως στο πώς γίνεται κάτι. Δεν είναι απάντηση στο γιατί. Αν δοθεί το βάρος, το κύριο βάρος, στην εκγύμναση των δεξιοτήτων, τότε ο άνθρωπος ακολουθεί ένα τυφλοσούρτη ή μια μηχανική επανάληψη γίνεται τελικά έρμεο συνεχόμενων αλλαγών. Άλλωστε, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι μια σειρά δεξιότητες παλιώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα είναι το σχολείο να βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους πάνω σε ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων, με συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Έτσι μπορεί να ενσωματωθεί οτιδήποτε αναγκαίο και σύγχρονο στην εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας. Αν οι μαθητές ξέρουν το γιατί, θα μπορούν να δίνουν απάντηση και στο πώς κάθε φαινομένο. Πραγματικά νέο είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν την παπαγαλία. Δεν υπάρχει υπουργός παιδείας που δεν ξεκίνησε τη μάχη απέναντί της. Όμως, η καταπολέμηση της παπαγαλίας δεν αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που προτείνει άλλη μια φορά ένα Υπουργείο Παιδείας. Με την αντικατάσταση της αποστήθησης από το βίωμα των μαθητών και μια δήθεν ενεργητική συμμετοχή των μαθητών που τελικά τους καθιστά παθητικούς δέκτες αποσπασματικών πληροφοριών και αντιπιστημονικών θεωριών για τη φύση και την κοινωνία. Το φαινόμενο της παπαγαλίας δεν μπορεί να ταυτιστεί και δεν ταυτίζεται με την απομνημόνευση, η οποία πράγματι πολλές φορές αποτελεί αναγκαία συνθήκη επιστροφής των μαθητών στο σώμα γνώσης που ήδη κατέχουν για να ερμηνεύσουν νέα φαινόμενα που ανακύπτουν κατά τη γνωστική διαδικασία. Η παπαγαλία εκφράζει το γεγονός ότι υπάρχουσες γνώσεις και πληροφορίες δεν ενσωματώθηκαν δημιουργικά στη συνείδηση του μαθητή. Είχαν ημερομηνία λήξεως. Ακόμα και αν η παπαγαλία είχε αποτέλεσμα, λόγω της χρηστικότητας της γνώσης που επιβάλλουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ειδικά στο Λύκειο και στις διαδικασίες πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το αστικό σχολείο που λαχανιάζει εκφράζει μια κοινωνία που δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που ίδια γεννά, ούτε να απαντήσει θετικά και για όλους στις δυνατότητες που οριμάζουν. Και έτσι αναπτύσσονται μια σειρά φαινόμενα. Προβληματίζει το γεγονός της γλωσσικής φτώχειας των μαθητών, των φοιτητών, της νεολαίας συνολικότερα. Φυσικά, από τη συζήτηση, πολλές φορές διαφεύγει ότι και οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου, στα σχολικά εγχειρίδια, έχουν παίξει το ρόλο τους. Ότι από την πιο μικρή ηλικία διδάσκονται τη μητρική γλώσσα με όρους στεγνής επικοινωνίας, προσκλήσεις για πάρτι, συνταγές και άλλα. Ότι στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, στη φάση που μπαίνουν οι βάσεις για πιο κοσμοθεωρητικές αναζητήσεις, όπου συγκροτείται ο τρόπος σκέψης και έκφρασης, οι μαθητές μαθαίνουν να περιορίζουν τη γραφή, άρα και τη σκέψη τους, σε μια σειρά αναγκαίες αράδες, το μέγιστο 300 λέξεις, με όρους περίληψης. Αναντήρητα στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των μαθητών, σημαντικό ρόλο παίζει και η ανάπτυξη, η διάδοση, η ενασχόληση με το διαδίκτυο, πιο συγκεκριμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που από τη φύση τους και τη λειτουργία τους προωθούν την εικόνα, το σύντομο κείμενο. Γενικότερα προωθείται η τάση υποκατάστασης της γνώσης από την πληροφορία. Πρόκειται για μια νέα κατάσταση, την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε φοβικά, ούτε με όρους ρομαντισμού και επιστροφής σε μια προηγούμενη κατάσταση. Το αστικό σχολείο, κατά μία έννοια, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η καπιταλιστική χρήση του διαδικτύου, το ιδεολογικό περιεχόμενό του, δεν δίνουν σοβαρές δυνατότητες για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μορφωτικά αντισώματα που θα ενισχύουν την ορθολογική χρήση χωρίς να φτωχαίνει η σκέψη του νέου. Δεν τα λέει, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το κουκουέ αυτά. Η νέα γενιά των μαθητών, που μεγάλωσε την εποχή της πληροφορίας, χαρακτηρίστηκε από μια σειρά αστούς επιστήμονες ως ψηφιακοί αυτόχθονες. Σε μια σειρά εργασίες τους αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά τους, οι συνέπειές τους στη διαμόρφωση της συνείδησης. Ακούστε τι λένε. Νέα νευρονικά μονοπάτια στους εγκεφάλους διαμορφώνονται,
ενώ αποδυναμώνονται τα παλιά. Μπορεί εμείς να μην συνειδητοποιούμε τις αλλαγές στα νευρονικά δίκτυα του εγκεφάλου, αλλά αυτές γίνονται μόνιμες με τη συχνή επανάληψη. Δείτε πώς περιγράφουν τις εξελίξεις συνοπτικά, τις συνέπειες, παραμέληση των κοινωνικών δεξιοτήτων, διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης κειμένου, παράλληλη επεξεργασία δραστηριοτήτων και πληροφοριών. Το 1 τρίτο των νέων χρησιμοποιούν και κάποιο άλλο μέσο, συνήθως το διαδίκτυο, ενώ βλέπουν τηλεόραση. Ακόμα και οι μαθητές του γυμνασίου κάνουν παράλληλη επεξεργασία διαρκώς. Κατεβάζουν μουσική στο iPod, στέλνουν SMS στους φίλους τους την ώρα που κάνουν τα μαθήματά τους. Άλλη συνέπεια. Άγχος και διαταραχές προσοχής. Οι έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική παράλληλη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους, σε διαταραχές προσοχής, αλλά και σε μείωση της απόδοσης. Συχνά οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται ότι οι νέοι που ανήκουν στη γενιά της παράλληλης επεξεργασίας είναι λιγότερο αποδοτικοί στα μαθήματά τους. Δυσκολία γενίκευσης. Κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρόνια και έντονη παράλληλη επεξεργασία μπορεί ακόμα και να καθυστερήσει τη σωστή ανάπτυξη του ευρώστιου φλοιού, της περιοχής δηλαδή του εγκεφάλου, που μας βοηθά να δούμε τη γενική εικόνα. Να αναβάλουμε την επιβράβευση, να σκεφτούμε γενικά και να προγραμματίσουμε το μέλλον. Η χρόνια έκθεση σε τεχνολογίες όπως τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια, υπολογιστές αυξάνουν τον κίνδυνο για διαταραχή ελλειματικής προσοχής, λένε. Και καταλήγουν στα εξής. Όλα τα παραπάνω είναι κομμάτι μιας νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Κι όμως, ο καθηγητής δίνει στο μαθητή μια τέτοια εργασία. Πήγαινε στο Google, πληκτρολόγησε τις λέξεις, κατέβασε τρεις σχετικές ιστοσελίδες, κόψε και κόλλα μερικά κομμάτια σε ένα νέο έγγραφο, πρόσθεσε τις μεταβάσεις, τύπωσέ το και παρέδωσέ το. Το καινούριο μαθησιακό μοντέλο είναι αυτό της ανάκτησης πληροφορίας και όχι της διαμόρφωσης γνώσης. Το υλικό πηγαίνει από το διαδίκτυο κατευθείαν στο χαρτί της εργασίας, χωρίς να περνά καν από το μυαλό των μαθητών. Τι φταίει τελικά? Η απάντηση που δίνει το αστικό σχολείο σε όλα τα παραπάνω. Δεσμεύεται από την εργατική δύναμη που απαιτεί ο καπιταλισμός. Από τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη γνώση, για την παιδαγωγική. Από το σύστημα αξιών με βάση το οποίο διαπαιδαγωγεί ο καπιταλισμός και μέσα στο σχολείο. Δεν μπορεί και δεν θέλει να αράξει ριζικά το περιεχόμενο και τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά και μιας άλλης σειράς επιστημών, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και άλλα, ώστε να διαμορφωθούν έστω μέσα στο σχολείο μορφωτικά και άλλα αντισώματα για αυτή την επέλαση. Και είναι πραγματικά αστείο να λέει ο εκάστοτε υπουργός παιδείας ότι αυτό που κάνουμε είναι απάντηση σε αυτά που ζητάνε οι μαθητές. Είναι δυνατόν οι μαθητές που παίζουν στα δάκτυλα τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και μπορούν να μιλάνε με λεπτομέρειες για αυτές, να αποστρέφονται γενικά τη γνώση? Φταίνε οι ίδιοι που το βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει μετατοπιστεί από τη γνώση στις δεξιότητες και την πληροφορία, με αποτέλεσμα να μην έχουν το γνωστικό υπόβαθρο να κρίνουν τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google ή στη Wikipedia, που εκ των πραγμάτων είναι πιο άμεσες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με οποιοδήποτε βιβλίο? Μήπως πιστεύει κανείς ότι οι μαθητές θέλουν να γίνονται θύματα των hoaxes, των fake news που κυκλοφορούν ευρύτατα και μέσω ίντερνετ? Όχι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Και οι ψηφιακοί αυτόχθονες, όπως και οι παλιότεροι, για ένα πράγμα φωνάζουν όπως τη φωνάζουν στο μάθε παιδί μου γράμματα. Την αλήθεια, ρε, την αλήθεια. Μη γελιέτε κανείς. Αν δεν ήταν η θηλιά του ανταγωνισμού, του ανιαρού σχολείου, ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει φυσική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει σε ποιο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο έζησαν και δούλεψαν ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Αϊνστάιν, τι τροφοδότησε τη σκέψη τους, πώς κατέληξαν στις σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις τους, και να μην απομνημονεύει ξέρους τύπους. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει πληροφορική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει πώς ο άνθρωπος μπόρεσε να χειραγωγήσει τους νόμους της φύσης, ώστε να κάνει την πληροφορία να μεταδίδεται με ασύλληπτες ταχύτητες σε κάθε γωνιά του κόσμου και όχι να μαθαίνει ξερούς αλγόριθμους. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει οικονομικά, θα ήθελε να ξέρει πώς λειτουργούν και πώς αναπτύχθηκαν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής που αναμορφώνουν διαρκώς την παραγωγική βάση της κοινωνίας, της οικονομίας, και όχι να διδάσκεται
ότι ο εργαζόμενος είναι κόστος για την επιχείρηση και ότι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες είναι αυτοί που κινούν την οικονομία και όχι ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου, η εργατική τάξη. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει ιατρική ή νοσηλευτική, θα ήθελε να ξέρει πώς και γιατί οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης επιδεινώνουν την υγεία της και όχι ότι η υγεία του λαού είναι κόστος για την οικονομία και τα φάρμακα πρέπει να είναι πανάκριβα για να κερδίζουν οι φαρμακοβιομήχανοι. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει ιστορία, θα ήθελε να μπορεί να επεξεργαστεί τα οικονομικά δεδομένα και να κατανοεί τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε εποχής και όχι να βρίσκει στα σχολικά βιβλία παρά των βασιλιάδων τα ονόματα, που λέει και ο Μπρέχτ. Θα πει κάποιος, και τι περιμένετε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί? Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Τι όπλα έχουν οι εκπαιδευτικοί? Πώς χειραγωγούνται για να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Με ποια έννοια χειραγώγηση, θα ρωτήσει κάποιος. Μήπως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κρατικοί υπάλληλοι? Μήπως δεν διδάσκουν κατά βάση με δεδομένα αυτά που γράφουν τα σχολικά βιβλία, οι οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών? Φυσικά, κυρίως αυτό συμβαίνει. Όμως η γνώση έχει κάποια χαρακτηριστικά που την κάνουν να αντιστέκεται στον περιορισμό. Μπορεί να μεταδοθεί από στόμα σε στόμα. Δεν κλείνεται πάντα σε κουτιά. Γι' αυτό και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιστέκονται στο αντιδραστικό περιεχόμενο της σχολικής γνώσης. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά το κεφάλαιο. Και γι' αυτό χτυπάει στην καρδιά της εργασίας του εκπαιδευτικού. Τους θέλει διαμεσολαβητές της γνώσης, που συντονίζουν τις προσπάθειες των μαθητών να διαχειριστούν απλά τις πολλαπλές πηγές πληροφόρησης ή την προώθηση της αντεθαμένης διδασκαλίας με βάση και τον τελευταίο νόμο, που μεταθέτει κέρυες ευθύνες της σχολικής προετοιμασίας στην οικογένεια, διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες, υποβαθμίζοντας παραπέρα το ρόλο των εκπαιδευτικών. Υποτίθεται ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της βαρεμάρας. Το αστικό σχολείο, λένε, θα πάψει να είναι ανιαρό. Όμως για τα υπαρκτά προβλήματα του άχαρου και ανιαρού σχολείου, που εξοντώνει και καταστέλει τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών, δεν φταίει γενικά και αόριστα η αποκαθέδρας αυθεντία του εκπαιδευτικού, ούτε κυρίως το πώς τίνονται τα θρανία μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ανάγκη να γίνουν δήθεν φίλοι με τα παιδιά, κατεβάζοντας τις απαιτήσεις τους. Ούτε οι μαθητές όμως έχουν ανάγκη μια παιδαγωγική σχέση που δεν τα βοηθά να αντιμετωπίζουν με απαιτητικότητα τη ζωή. Το κρίσιμο είναι το περιεχόμενο της σχολικής ζωής και πρακτικής. Η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη νόησης, βούλησης, συναισθήματος, πράξης και σκέψης. Και σε αυτή την υπόθεση, ο εκπαιδευτικός παιδαγωγός είναι ο σημαντικός μεγάλος που καλείται να καθοδηγήσει, αξιοποιώντας όλες τις πρόσφορες μορφές, τα μέσα, τον μαθητή στην κατάκτηση της αντικειμενικής αλήθειας σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί οι ενθουσιώδεις δάσκαλοι με δέλτα κεφαλαίου που προχωρούν πάντοτε κόντρα στο ρεύμα, τέτοιους έχουμε ανάγκη. Για παράδειγμα, εκείνοι οι μαθηματικοί, ικανοί να κάνουν οποιοδήποτε έφηβο, ο οποίος δεν θέλει να ασχολείται με τίποτα με το αντικείμενο, το φοβάται και το μισεί, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τον κάνουν γνώστη και παθιασμένο θαυμαστή των μαθηματικών. Υπάρχουν πολύ παρόμοιοι εκπαιδευτικοί. Το λιγότερο που τους ενδιαφέρει είναι οι έτοιμες ικανότητες. Απλά παίρνουν και τις διαμορφώνουν στα παιδιά. Και τι ικανότητες? Είναι αυτοί που δουλεύουν με τα παιδιά των τελευταίων θρανίων, βασανιστικά, όχι πάντα με ορατό μαθησιακό ακαδημαϊκό αποτέλεσμα, αλλά το μερτικό ευθύνης τους στο να φτιάξουν ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο το πήραν στα σοβαρά, το παίρνουν στα σοβαρά. Και αυτό τους ανταποδίδεται. Με το σίγουρο βλέμμα των παλιών μαθητών τους που τρέχουν να τους αγκαλιάσουν, να τους φίξουν το χέρι. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, έχουν πάρει μέρος στην πιο ουσιαστική πτυχή της ταξικής πάλης μέσα στα σχολεία. Στην πάλη για το κέρδισμα των συνειδήσεων της νέας γενιάς. Στον αγώνα να τραβηχτούν όσο το δυνατόν πιο στέρεα και πιο μακριά από την επίδραση των σάπιων ιδεών του συστήματος. Μας λένε, ας μην κλείνουμε
τα μάτια στην πραγματικότητα. Το σχολείο σήμερα συνδέεται με τη ζωή, διατυπανίζουν οι ειδικοί. Κι όμως είναι άλλο πράγμα ο στεγνός εμπειρισμός, που είναι η άλλη όψη της θεωρητικολογίας και της παπαγαλίας. Και είναι άλλο πράγμα η ζωντανή παρατήρηση της κίνησης του κόσμου, υλικού και κοινωνικού. Αναρωτιέται κανείς, συνδέονται οι επιστημονικές ανακαλύψεις με τις πρακτικές ανάγκες που τις γέννησαν? Αυτό που φαίνεται στο μαθητή έτοιμη γνώση με τη μορφή του ορισμού ή του κανόνα, δεν πρέπει να παρουσιαστεί στην εξέλιξή του, όπως ξεκίνησε έστω σαν υπόθεση? Ή ακόμα παραπέρα, πόσα εργαστήρια άραγε υπάρχουν σήμερα στα σχολεία για να γίνουν πειράματα, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση από την υπόθεση στην εμπειρία και ύστερα πάλι στη θεωρία? Μα δίνουμε στα παιδιά πρακτικές γνώσεις, πληροφορίες για την καθημερινότητα, υποστηρίζουν. Απαντάμε. Ο άνθρωπος που κατέχει το φαινόμενο της γνώσης, κατέχει ως μέρος της και την πληροφορία. Όσο πιο πλούσια και ανεπτυγμένη γίνεται η ανθρώπινη γνώση, τόσο πιο συγκεκριμένη γίνεται και απομακρύνεται περισσότερο από την πληροφορία. Μήπως όμως έτσι δεν καταλήγουμε και στο λειτουργικό αναλφαβητισμό με όλες αυτές τις κατευθύνσεις? Να ξέρεις γράμματα δηλαδή, αλλά να μην μπορείς να σταθείς στον κόσμο. Σε αυτή τη μάστιγα του καπιταλισμού που δεν μπαίνουν στον κόπο να αποτιμήσουν τα διεθνή επιτελεία. Είναι όπως έγραφε χαρακτηριστικά ένας δάσκαλος: η γνώση που δεν αφομοιώνεται, η προσωπικότητα που συμπιέζεται και η έκφραση που αδυνατεί να ορθοποδήσει. Υπάρχει άλλωστε μεγαλύτερη απόδειξη από τους καλούς μαθητές του Λυκείου, τους αριστούχους των πανελλαδικών εξετάσεων, που σβήνεται μετά από ένα σύντομο, πολύ χρονικό διάστημα ή και μονομιάς από το μυαλό τους όλος ο όγκος των πληροφοριών που είχαν συσσωρεύσει, χωρίς όμως να σβήνει και η ουσία της ιδεολογικής επίδρασης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στα νέα προγράμματα σπουδών, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, ξεχωρίζουμε τη συστηματική προσπάθεια της αστικής τάξης να χειραγωγήσει τους νέους. Αν και μια εκτενής αναφορά και μελέτη στο ζήτημα θα απαιτούσε όχι ένα, αλλά πολλά διδακτορικά, θεωρούμε ότι πρέπει τα ανακλαστικά μας να είναι σε εγρήγορση. Η παιδαγωγικά και επιστημονικά τεκμεριωμένη αντίθεση στο ιδεολογικό φορτίο του σχολικού περιεχομένου να αγκαλιάσει το σώμα των εκπαιδευτικών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Τις ασκήσεις στα μαθηματικά του Δημοτικού με θέμα το πεντάγωνο των ΗΠΑ, τους εράνους των συλλόγων γονέων για φωτοτυπικό, το γεγονός ότι οι κοινωνικές επαναστάσεις ταυτίζονται με τις αναστατώσεις, η ριζοσπαστική θεωρία και πράξη θεωρείται παθολογικά προσάρμοστη? Το γεγονός ότι οι ιδέες του διαλόγου, της κοινωνικής συνένεσης και της συνεργασίας των αντίθετων πλευρών για να αποφευχθούν οι κρίσεις, η αντίληψη της συμμετοχικής δημοκρατίας και του εθελοντισμού για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας και να παλέψουμε τα προβλήματά μας, κατακλείζουν τα νέα προγράμματα σπουδών? Να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα που εντάσσεται από το νηπιαγωγείο κιόλας? Τόσα και τόσα παραδείγματα. Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ήταν η επίγουσα ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, που καλεί τα σχολεία όλης της χώρας να αφιερώσουν τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες σε κάθε σχολική τάξη για να γιορτάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα 40 χρόνια την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταζόμαστε με τις ευρωπαϊκές αξίες και ιδανικά της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, εννοούν τους δεκάδες υπεριαλιστικούς πολέμους, τους χιλιάδες πρόσφυγες, τα θύματα των πολέμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εννοούν τη στρατηγική κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί μη επιλέξιμα μια σειρά έργα αναγκαία προστασίας, εννοούν τον αντικομουνισμό, τα 229 εκατομμύρια που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες της τα προηγούμενα χρόνια για την προώθηση της ανιστόρητης και αντιδραστικής εξίσωσης ναζισμού-κομμουνισμού, τη χυδαία παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας. Όμως έχουμε και σύγχρονα επεισόδια, πιο επίκαιρα. Το κείμενο του ΙΕΠ, που μέσω του Υπουργείου Παιδείας στάλθηκε στα σχολεία για να το αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι απαράδεκτο. Φυσικά και είναι σωστό να μιλήσουμε στους μαθητές μας για τον πόλεμο, με προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία τους, με στόχο τα παιδιά να μάθουν, να κρίνουν, να βγάζουν συμπεράσματα και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη να μάθουν να απορρίπτουν τον πόλεμο και να αγωνίζονται για την ειρήνη. Γιατί όπως όλα τα αγαθά στη ζωή, έτσι και η ειρήνη κατακτιέται με αγώνα. Στα σοβαρά όμως, θα αρχίσουμε συζήτηση για τον πόλεμο λέγοντας ψέματα, όπως μας καλεί το ΙΕΠ και το Υπουργείο? Θα πούμε ότι ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη,
αγνοώντας ότι έχει προηγηθεί πόλεμο στην Κύπρο, που οδήγησε στην κατοχή από την Τουρκία το 37% του νησιού, θα κρύψουμε τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, τις ματωμένες αλλαγές συνόρων για τα κέρδη του κεφαλαίου, δηλαδή θα κάνουμε τα φερέφωνα μίας ελεηνής προπαγάνδας που κρύβει τα εγκλήματα του ενός ληστή για να καταδείξει την ενοχή ενός άλλου ληστή. Ο εκπαιδευτικός που οφείλει να μιλήσει για τον πόλεμο πρέπει να μιλήσει για την αιτία του πολέμου, κάνοντας στην άκρη όλα τα υποκριτικά προσχήματα που υιοθετούν οι υπεριαλιστές. Μπορούμε να πούμε ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση νοιάζεται ξαφνικά για το λαό της Ουκρανίας και δεν θέλει αλλαγή συνόρων. Και πού πάει αυτή η ευαισθησία όταν συζητάμε για την Κύπρο, τη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, τη Συρία? Τι θα απαντήσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση νοιάζονται για τους πρόσφυγες? Και τι λέει η πραγματικότητα σε νησιά όπως η Σάμος, με το κέντρο φυλακή για τους πρόσφυγες? Τι λένε τα πτώματα κατατρεγμένων που ξεβράζονται σε ελληνικά νησιά και όχι μόνο? Μπορούμε να πούμε ότι ο Πούτιν καθοδηγεί αντιναζιστικό αγώνα την ώρα που απαγορεύει κάθε αντίδραση στη χώρα του, χτυπάμε λύσα τα εργατικά δικαιώματα προς όφελος των Ρώσων μεγιστάνων? Πρέπει να πούμε καθαρά στους μαθητές μας ότι ο πόλεμος γίνεται για τα συμφέροντα των λίγων, μιας χούφτας που θησαυρίζουν από τον κόπο των πολλών. Οι νεκροί και οι πρόσφυγες του πολέμου είναι η άλλη όψη της φτώχειας, της ανεργίας, της ειρήνης τους. Και δεν είναι οι συνέπειες του πολέμου ίδιες για όλους. Σήμερα οι Ουκρανοί ολιγάρχες είναι στα σαλέ τους στην Ελβετία και αλλού και παρακολουθούν και καθοδηγούν από τη Σκοπιά τους τις εξελίξεις. Αντίστοιχα, οι Ρώσοι ολιγάρχες πάνε τα κεφάλαιά τους στις Μαλδίβες και όπου αλλού και αφήνουν το ρωσικό λαό να καίγεται τις συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων. Είναι για όλους το ίδιο λοιπόν? Δεν θα μιλήσουμε για το πώς βιώνει τις συνέπειες ένας λαός και πώς οι κεφαλαιοκράτες μιας χώρας? Ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο? Θα πούμε ότι αρκεί η διπλωματία για να βρεθεί η ειρηνική λύση και ότι χρειάζεται να μάθουμε να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις γενικά και αόριστα? Λες και οι πόλεμοι γίνονται από καπρίτσια και δεν είναι συνέχεια μιας βάρβαρης πολιτικής σε καιρό ειρήνης με άλλα μέσα? Φίλες και φίλοι, η αστική τάξη γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλό της. Και αυτός ο αντίπαλος, το στρατόπεδο της σύγχρονης εργατικής τάξης των αυτοαπασχολούμενων, έχει παιδιά. Και αυτά τα παιδιά τα συναντάμε καθημερινά στο σχολείο, τους μιλάμε. Όπως τους μιλάει φυσικά και το κεφάλαιο, μέσα από όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει. Αυτό θέλει τους νέους υπνοτισμένους, εμείς με καθαρό βλέμμα. Χρειάζεται λοιπόν να κεντρήσουμε την προσοχή. Γιατί, όσο και να φθείρονται κάποιες δεξιότητες, αν κάτι δεν αλλάζει, είναι η σταθερή προσπάθεια της αστικής τάξης να διαιωνίσει και να εξυγχρονίσει την ιδεολογική της κυριαρχία, αξιοποιώντας και την νεανική ανάγκη για δημιουργία, για αναγνώριση και σεβασμό της προσωπικότητας. Ποιος λοιπόν, αν όχι εμείς, θα μιλήσουμε για τον πλούτο που υπάρχει ως τέτοιος, ακριβώς επειδή υπάρχει φτώχεια? Να μιλήσουμε για εκείνον τον κόσμο τον πολύ παράξενο, που μέσα στην αυθονία κανείς πεθαίνει, όπως μας λέει και ο Χικμέτ. Για εκείνον τον κόσμο που μας περιγράφει και ο Μπρέχτ. Η πείνα βασάνιζε τον κόσμο σε άλλες εποχές, όταν άδειαζαν οι συνταποθήκες. Μα τώρα, για όλους αδιανόητο, πεινάμε, παρόλο που αυτές είναι ξέχυλες. Η τόσο σπουδαία, γιγαντιαία κοινωνία που τόσες γενιές οικοδομούσαν, βυθίζεται στη βαρβαρότητα, στην προϊστορία. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η έλλειψη. Η υπερβολή, το πάρα πολύ, την κάνει να κλονίζεται. Ποιος, αν όχι εμείς, δεν θα μιλήσει για το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που επιτέλους πρέπει να πάψει να κινείται ανάμεσα στο εκρεμές της συντηρητικής σκοταδιστικής άρνησής της και της δίθεν προοδευτικής άποψης περί επιλογής φύλου? Ποιος, αν όχι εμείς, δεν θα μιλήσει για τον κοινωνικό χαρακτήρα προβλημάτων όπως τα ναρκωτικά, η ουσιαστική κοινωνική αποξένωση από την υπερβολική χρησιμοποίηση του διαδικτύου, η υποκατάσταση της ζωντανής διαπροσωπικής σχέσης από τις μορφές κοινωνικής δικτύωσης? Ποιος, αν όχι εμείς, δεν θα μιλήσει για τον εθελοντισμό των αστών που πετάνε τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι, αλλά και τη γνήσια, λαϊκή, αλληλέγγυα εθελοντική πράξη? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα νέα προγράμματα σπουδών και τα εργαστήρια δεξιοτήτων εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων. Αυτό το είπε ξεκάθαρα η Υπουργός Παιδείας.
Δεν είναι δηλαδή αλλαγή της ατζέντας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψει τις ευθύνες του και τη συμφωνία του. Είναι κρίκος της αλυσίδας της κυβερνητικής επίθεσης στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, που δημιουργεί τους όρους για σχολεία πολλών ταχυτήτων, εξαρτά τη λειτουργία των σχολείων ακόμα πιο έντονα από την τσέπη των γονιών ή τις χορηγίες, μετατρέπει το σχολείο σε κέντρο γύμνασης επιφανειακών δεξιοτήτων, σε εξεταστική αρένα ανταγωνισμού. Αυτό το σχολείο αξιολογείται ως καλό από το Υπουργείο Παιδείας. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι αλλαγή της ατζέντας, αλλά είναι η ατζέντα της αστικής τάξης για το σχολείο. Γιατί τι άλλο είναι το τι μαθαίνουν τα παιδιά, ποιο είναι το περιεχόμενο της εργασίας του εκπαιδευτικού. Αν το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο δεν ήταν ο σκληρός πυρήνας της αστικής στρατηγικής, τότε πώς εξηγείται ότι τα προγράμματα σπουδών διατηρούνται για 15 χρόνια ίδια από όλες τις κυβερνήσεις. Πώς εξηγείται ότι το μόνο πράγμα που ελέγχθηκε για τα προγράμματα σπουδών το 2010 επί Πασόκ ήταν το εξής. Τα προγράμματα σπουδών έγραφαν που εφαρμόζονται σήμερα, παρά το γεγονός ότι περιγράφουν την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών, δεν έχουν στην πράξη επιφέρει αλλαγές στο σχολείο. Άλλωστε, χαρακτηριστικό αυτό αυτής της ύπνοιας των αστικών κομμάτων στην προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης είναι και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Εκπαίδευσης τον Οκτώβριο του 2021 πρόσφατα, που ψηφίστηκε από τους Ευρωβουλευτές Νέα Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στα άλλα, να οικοδομήσουν πιο γρήγορα το σχολείο των εφήμερων δεξιοτήτων και της αποσπασματικότητας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμπόρευσης που δεν μπορεί να περιμένει. Για να συγκροτήσουμε ένα πλατή διεκδικητικό μορφωτικό ρεύμα, που θα θέτει ως σκοπό την πραγματική ανανέωση του σχολείου και των προγραμμάτων σπουδών. Και γι' αυτό θα αντιστέκεται στην επέλαση της ημιμάθειας και μια ζωής δίχως δικαιώματα για την νεολαία. Θα παλεύει για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, την επιστήμη με την τέχνη και τον αθλητισμό. Για ένα σχολείο ανοιχτό στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και κλειστό στα ψέματα των λίγων. Θα δημιουργεί μέσα και έξω από την τάξη μορφωτικά αντισώματα σε παλιές και νέες μορφές αναρθρολογισμού. Θα διαμορφώνει σχέδιο ώστε μέσα από κάθε μάθημα να βγαίνει το συμπέρασμα ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την αλήθεια που είναι αντικειμενική και όχι υπόθεση του πώς βλέπει το κάθε άτομο την πραγματικότητα. Θα ανοίγει τη συζήτηση στα σωματεία, στους συλλόγους γονέων, στα μαθητικά συμβούλια για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Σε αυτή την υπόθεση δεν περισσεύει ούτε ένας προοδευτικός επιστήμονας εκπαιδευτικός, ούτε ένας γονιός που προβληματίζεται για τη μόρφωση των παιδιών του, ούτε ένας μαθητής που αναζητά απαντήσεις στα μεγάλα γιατί του κόσμου. Η πείρα, η σκέψη και η δράση όλων είναι πολύτιμη. Φίλες και φίλοι, το πραγματικά καινοτόμο και δίκαιο στην παιδαγωγική θα γράφει στις σημαίες του ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο για να τον αλλάξουν. Θα εμπνέεται από τα λόγια του Κομένιους 500 χρόνια πριν, που έγραφε όμως. Δεν υπάρχει στον κόσμο τόσο ψηλός βράχος ή κάστρο, στο οποίο δεν μπορεί να ανέβει ο καθένας που έχει πόδια, αρκεί οι στήλες να είναι βαλμένες σωστά ή τα σκαλοπάτια ταλαξευμένα στο βράχο να είναι φτιαγμένα στη σωστή κατεύθυνση και σειρά και προστατευμένα με κάγκελα για τον κίνδυνο πτώση στον γκρεμό. Γι' αυτό, εάν ως την κορφή των γνώσεων φτάνουν μόνο τόσοι λίγοι, ενώ άλλοι σε κάποιο βαθμό την προσεκίζουν, φτάνοντας εκεί με δυσκολία, λαχανιασμένοι, κουρασμένοι, ζαλισμένοι, συνεχώς σκοτάφτοντας και πέφτοντας, αυτό συμβαίνει όχι γιατί υπάρχει κάτι άφταστο για το ανθρώπινο είδος, αλλά διότι τα σκαλοπάτια είναι άσχημα διευθετημένα, χαλασμένα, με κενά, ετοιμόρροπα, δηλαδή γιατί η μέθοδος είναι μπερδεμένη. Αναφυσβήτητα, πάνω σε σωστά, διευθετημένα, γερά, ασφαλή σκαλοπάτια μπορούμε να οδηγήσουμε οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε ύψος. Εμπνεόμαστε από τα παιδαγωγικά ποίηματα της εποχής μας, που γράφονται στις τάξεις και στους δρόμους, που είναι μειοψηφικά, αλλά είναι πρωτοπόρα, πρωτοπόρες σημειώσεις στο πολυσέλιδο βιβλίο της διαπάλης στην εκπαίδευση.
Δεν κρύβουμε την άποψή μας. Μιλάμε ανοιχτά. Έχουμε καθαρή γνώση και γνώμη για το τι φταίει στο σχολείο. Το σχολείο αυτό που έχει φάει τα ψωμιά του. Που δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε ολοένα και πιο διευρυνόμενες δυνατότητες διαμόρφωση με βάση την πρόοδο των επιστημών με παιδαγωγικά οργανωμένη μέθοδο. Αυτό το νέο σχολείο των δεξιοτήτων, που είναι η απάντηση του παρελθόντος στο μέλλον, γι' αυτό και αναπαράγει συνεχώς νέα προβλήματα. Και η διέξοδος από αυτόν τον φαύλο κύκλο μπορεί να δοθεί χτυπώντας στην ουσία του θέματος, δηλαδή αντιμετωπίζοντας το ζήτημα ως πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή, ποια κοινωνική τάξη, έχοντας την εξουσία και κατέχοντας τον πλούτο, μπορεί να οργανώσει την κοινωνία και την οικονομία με βάση τα δικά της κριτήρια, τα δικά της συμφέροντα. Το πραγματικά νέο σχολείο θα είναι το σχολείο της κοινωνίας που θα έχει απαλλαγή από το βραχνά της εκμετάλλευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι αυτό το σχολείο, το σύγχρονο αντακών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Σε κάθε επίπεδο, από την πρώτη σχολική ηλικία μέχρι τα 18. Και όχι μόνο από την άποψη της δομής, αλλά και του περιεχομένου. Δεν κρύβουμε ότι αυτή η πρότασή μας αφορά τη σοσιαλιστική κοινωνία, γιατί μόνο αυτή έχει συμφέρον από ένα τέτοιο μελλοντικό εργαζόμενο που θα μπορεί και θα πρέπει να οικοδομεί τον σοσιαλισμό, να συμμετέχει ενεργητικά στις δομές της εργατικής εξουσίας, να εναλλάσσεται στο βαθμό του δυνατού σε μια σειρά εργασίες στα πλαίσια της παραγωγής, της οικονομίας, να μπορεί σταδιακά να έχει γνώση ολοένα και πιο ευρέων λειτουργιών της οικονομίας. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης, προφανώς, αφορά το σύνολο του σχολείου και δεν αποτελεί μόνο επαγγελματική προετοιμασία, αλλά σχετίζεται με την όλη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης. Τονίζουμε δηλαδή ότι για να εξασφαλιστεί στην πράξη μια νέου τύπου επιστημονικά οργανωμένη γενική παιδεία, απαιτούνται μια σειρά όροι. Ξεχωρίζουμε σε αυτό το πλαίσιο τη σύνδεση του σχολείου με την παραγωγική εργασία των σοσιαλιστικών παραγωγικών μονάδων, με τους τομείς των σοσιαλιστικών υπηρεσιών που δίνουν τη δυνατότητα και της πρακτικής παρατήρησης και της συμβολικής συμμετοχής. Επίσης, ξεχωρίζουμε τη δημιουργία άμεσα ενός εκτεταμένου δικτύου σύγχρονων εργαστηρίων φυσικής, χημίας, βιολογίας σε όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως ηλικιών, που δίνει όθηση στην παρατήρηση και το πείραμα. Στο πλαίσιο αυτό, αλλάζει και η μεγάλη εικόνα, γιατί πραγματικός εξορθολογισμός της ύλης στη βάση των ψυχικών διανοητικών ικανοτήτων της κάθε ηλικίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιστημονικότητα, σημαίνει ότι τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να επικεντρωθούν στα πιο ουσιαστικά και ανθεκτικά στο χρόνο στοιχεία της γνώσης, στις αρχές και τους νόμους που διέπουν την εξέλιξη της φύσης, της κοινωνίας, που παίρνουν υπόψη τους νόμους και αρχές που διέπουν την ανάπτυξη, τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, του νέου ανθρώπου. Και αυτό για όλους. Για όλους. Και τα ταλέντα, οι ιδιοφυΐες, ή έστω αυτοί που έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στη ζωή τους από πιο μικρή ηλικία. Κι όμως, μόνο πάνω σε μία πλούσια, πολύπλευρη μόρφωση για όλους, ο καθένας θα μπορέσει να γίνει πρωτότυπος, δημιουργικός και αυτάρκης στον ύψιστο βαθμό. Το σχολείο λοιπόν που προτείνουμε δεν εξορίζει τη φυσική και την αισθητική αγωγή σαν δευτερεύοντα μαθήματα αποκλειστικά για εκτόνωση. Δουλεύει μαζί με την νόηση και το συναίσθημα. Και γι' αυτό ξεβερδεύει μια και καλή με απόψεις όπως για να κάνεις χορό, γιατί να κάνεις χορό αν δεν πρόκειται να γίνεις χορευτής, γιατί να ασχοληθείς με τις τέχνες αφού δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις καλλιτέχνης, γιατί να γυμναστείς αφού δεν έχεις ταλέντο, δεν θα προχωρήσεις σε πρωταθλητισμό. Το σχολείο αυτό της θεωρίας και της πράξης, της ανάπτυξης και της καλλιέργειας όλων των ενδιαφερόντων του ανθρώπου απαντά λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν χέρια για να γράφουν αλλά και για να ζωγραφίσουν, να κάνουν γλυπτική, για να λερώσουν με χώματα, να χτίσουν, να ασχοληθούν με απλές και σύγχρονες μηχανές. Έχουν στόμα για να λένε μάθημα, αλλά να τραγουδάνε επίσης, να παίζουν θέατρο. Και απαντάμε έτσι. Για έναν λόγο. Γιατί με όποια επαγγέλματα και αν ασχοληθεί ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του και μέσα από αυτά συμβάλλει στο κοινωνικό γίγνεσθε, πρέπει να έχει μόνο μια ειδικότητα. Να είναι άνθρωπος. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Τι άνθρωπο θέλουμε να φτιάξουμε. Για τους αστός ο άνθρωπος είναι εμπόρευμα. Για μας ο άνθρωπος είναι μια ανεκπλήρωτη δυνατότητα. Και στο έδαφος αυτής της μορφωτικής απέτησης μπορεί να ανθίσει ένα σχολείο που θα δουλεύει ώστε κάθε άνθρωπος
να σκέφτεται επιστημονικά και κάθε επιστήμη να σκέφτεται ανθρώπινα. Αυτή είναι η μάχη του νέου για να επικρατήσει το παλιό. Και αυτό είναι το δικό μας μερτικό ευθύνης. Ευχαριστώ.